Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ποια περίοδο λειτουργεί, τι προσφέρει στα παιδιά μας, γιατί υπάρχει κατασκήνωση, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή έχουμε τη χαρά, την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι σήμερα έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος, αδερφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη και υπεύθυνος της διευθύνσεως της κατασκήνωσης. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναίο, μεγάλη μας χαρά. Το ευχαριστούμε για το Σεβασμιωτάτο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία και πρακτικά να συζητήσουμε, αλλά και κυρίως το τι προσφέρει στα παιδιά μας η κατασκήνωση. Μαζί μας ακόμα είναι μέσω Skype η οικογένεια Δημητρίου και η Ειρήνης Παπαδογιάννη από τα Χανιά. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε. Α, είναι και το ένα σας παιδί. Μπράβο. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε. Ναι. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Ειρηναία, να ξεκινήσουμε με εσάς. Η κατασκήνωση, να πούμε και τι εξυπηρετεί, γιατί υπάρχει, τι προσφέρει, αλλά και πρακτικά φέτος, μετά από κάποια χρόνια, πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι περίοδοι που μπορούν τα παιδιά μας να πάνε. Πολλά μαζί. Να πούμε τα πρακτικά πρώτα και μετά τα πνευματικά. Ναι. Η κατασκήνωση τώρα, καταρχήν, η κατασκήνωση φέτος της Αρχιεπισκοπής μας θα λειτουργήσει και λειτουργεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας, βέβαια, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου. Βέβαια, ναι. Ο οποίος, βέβαια, όπως ο κάθε επίσκοπος, είναι εις τύπων και τόπων και θέση Χριστού, οπότε με την ευλογία του γίνονται τα πάντα. Έτσι λοιπόν, με την ευλογία του, ήταν επιθυμία του φέτος να ξεκινήσουμε αυτή την. Και αν δεν ήταν αυτός και αν δεν ήθελε, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ήθελε να ξεκινήσουμε λοιπόν την κατασκήνωση για τα παιδιά. Αυτό γιατί τα παιδιά πάντοτε είναι το μέλλον, είναι το αύριο. Όποιος δουλεύει με τα παιδιά θα πάρει πολλούς καρπούς στο μέλλον. Όπως είναι, ας πούμε, αν φυτεύεις ένα δεντράκι μικρό, είναι πολύ μικρό το δέντρο, το φυτεύεις όταν μεγαλώσει. Γίνεται ένα τεράστιο δέντρο, όπως είναι και τα δέντρα της κατασκήνωσης, που θυμάμαι όταν φυτεύτηκαν το 2010. Ναι, ναι. Ήταν μικρούλια, ας πούμε, ήταν στο ενός μέτρου, ας πούμε. Και τώρα σήμερα είναι. Πολλά έχουν ξεφύγει πάνω από τα 25 μέτρα σε ύψος. Μπορεί και περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Βλέπει κανείς λοιπόν, κανείς δεν το περίμενε, παραδείγματος χάρη λέω τώρα, για να κάνω μια παρεμβολή δηλαδή. Κανείς δεν περίμενε ότι το δέντρο της κατασκήνωσης τόσο μικρό θα γίνει τόσο τεράστιο. Ούτε το φανταζόταν δηλαδή, ούτε το φυτεύαμε εκεί, ούτε το φανταζόμουν αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν το ίδιο γίνεται και με τα παιδιά μας. Δηλαδή, φυτεύουμε κάποια πράγματα που είναι τρυφερά τα παιδιά και είναι γόνιμα, δηλαδή στο να δεχτούν και το λόγο του Θεού, αλλά και να δεχτούν έτσι ωραία πρακτικά πράγματα, όπως η αγάπη στον συνάνθρωπο, το μοίρασμα κάποιου πράγματος, ας πούμε, και το μοίρασμα και το, ας πούμε, το να μην θέλει κανείς το φαγητό το δικό του πρώτα. Και γενικώς το μάθαινε να ζει με πολλά παιδιά. Σήμερα οι οικογένειες δεν είναι πολύ τέκνες, δηλαδή, και δεν έχουν εύκολα την ευκαιρία το παιδί να ζήσει σε όλο το φάσμα της ημέρας με πολλά άλλα παιδιά. Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα όμως αυτό να το έχει στην κατασκήνωση και να γίνεται έτσι με πολύ έτσι, όμορφο τρόπο. Βέβαια θα μας τα πούν πιο ωραία ο Δημήτρης και η Ειρήνη. Να μην πω περισσότερο εγώ σε αυτά. Και αυτό λοιπόν το μοίρασμα να μπορεί να καρποφορήσει τέλος πάντων στις ψυχές των παιδιών. Μπορώ συγκεκριμένα παραδείγματα να σας πω, αλλά επειδή με ρωτήσετε πάρα πολλά πράγματα θα τα πω αργότερα. Τι άλλο με ρωτήσατε. Για τα πρακτικά, δηλαδή φέτος πώς θα λειτουργήσει η κατασκήνωση, ποια περίοδο. Φέτος έχουμε δύο περιόδους. Έχουμε για τα αγόρια από τρίτη δημοτικού έως και δευτέρα γυμνασίου που έχουν τελειώσει. Και αυτά λοιπόν είναι η πρώτη περίοδος αυτή, είναι από 17 έως 31 Ιουλίου. Μάλιστα. Δηλαδή 17-31 Ιουλίου. Και η δεύτερη περίοδος είναι για τα κορίτσια μας, τα οποία είναι λοιπόν 17 έως 24 Αυγούστου. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, μέσα αυτές τις δύο περιόδους, όλα τα παιδιά, πάντοτε λέω από τρίτη δημοτικού έως και δευτέρα γυμνασίου, δηλαδή, τα μικρά παιδιά δηλαδή, μπορούν να πηγαίνουν σε αυτές τις περιόδους. Και τα κορίτσια η ίδια ηλικία είναι. Ναι, η ίδια ηλικία είναι. Οπότε υπάρχει 17 με 31 Ιουλίου, σταματάτε ένα διάστημα και μετά και 17 Ναι, επειδή είναι οι μέρες του 15 Αυγούστου και οι άνθρωποι θέλουν να είναι πιο οικογενειακά, είναι και η νηστεία. Τέλος πάντων, γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά συνήθως τα παιδιά έτσι ωφελούνται πολύ και από τα Χανιά και από εδώ δηλαδή, γιατί και εκεί, ας πούμε, ο Σεβασμιώτος Αρχιεπίσκοπος πρώην Κρήτης, κύριος Ειρηναίος, που έφτιαξε και το Χανίο και τη δική μας εδώ.
η κατασκήνωση, ας πούμε, αυτή πάντοτε ωφελεί τα παιδιά, πάντοτε τα παιδιά που πάνε φεύγουν με κλάματα. Που ναι, λυπούνται που τη χάνουν. Λυπούνται, λοιπόν, κλείνουν. Όταν τελειώνει η τελευταία μέρα, ας πούμε, λυπούνται πολύ, ας πούμε, και θέλουν να ξανάρθουν τον χρόνο. Και είναι κάτι μοναδικό. Τέλος πάντων, να μην πω εγώ περισσότερο, ναι. Θα πούν και τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω για τους τηλεθεατές. Συζητούμε για την κατασκήνωση. Θα λειτουργήσει φέτος μετά από κάποια χρόνια. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, ερώτηση, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Ναι, να κρατήσουμε και το πρακτικό και ότι πάντοτε με την ευλογία του σεβασμιωτάτου. Γι' αυτό υπάρχει κατασκήνωση, για να δέσει και τα παιδιά με την Εκκλησία και τον τοπικό επίσκοπο. Να ρωτήσω, να έρθω στο Δημήτρη και την Ειρήνη. Εσείς έχετε εμπειρία από κατασκήνωση? Ήσασταν οι ίδιοι αρχηγοί, ομαδάρχες ή ομαδόπουλα? Ποια είναι η επαφή σας μέχρι στιγμής με την κατασκήνωση? Μας ακούτε? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Απλά λίγο ακίνητη είστε μάλλον η εικόνα. Αλλά σας ακούμε πολύ καλά. Θα φτιάξει η εικόνα. Ωραία. Εμείς ξεκινήσαμε από μικρά παιδιά εδώ στην κατασκήνωση των Χανίων και από όταν είχε έτσι πρωτολειτουργήσει η κατασκήνωση και ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για τα τότε έτσι δεδομένα. Ήταν και το μέρος έτσι πολύ ερείπιο και τα λοιπά. Ναι, στα Χανιά όταν ξεκινάει. Ναι. Παρόλα αυτά όμως σιγά σιγά τα δέντρα μεγάλωσαν, έγινε έτσι ένας παράδεισος όλο αυτό το μέρος εκεί και το θυμόμασταν κάτι πάρα πολύ ωραίο που θέλουμε και τα παιδιά μας να τα ζήσουν και όλα τα παιδιά αν γινόταν να το ζήσουν τη συγκεκριμένη έτσι εμπειρία της κατασκήνωσης, της εκκλησιαστικής κατασκήνωσης. Ναι, Δημήτρη, εσύ την έζησες ως στην αρχή ομαδόπουλο, μετά ομαδάρχης, πώς, ή αρχηγός? Ξεκίνησα σαν ομαδόπουλο από την πρώτη χρονιά λειτουργίας και σιγά σιγά καθώς έτσι μεγάλωνα πήγα σαν βοηθός, μετά σαν ομαδάρχης και είχα και την τιμή να βρίσκομαι και στην Άνω Πόλη την πρώτη χρονιά που λειτουργήσε. Εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ στο Ηράκλειο, ναι. Την πρώτη χρονιά που λειτουργήσε, που ήταν έτσι τελείως και εκεί το μέρος έρημο και τώρα έχει γίνει φανταστικό από ό,τι έχω δει στις φωτογραφίες. Ναι. Βλέπουμε εμείς και την ώρα που μιλούμε τα πλάνα και φαίνεται. Και ο χώρος, αλλά και οι δραστηριότητες από την κατασκήνωση. Σε ρωτούσα, Δημήτρη, τι είναι αυτό που θυμάσαι πιο έντονα ως ομαδόπουλο, τι θα μας έλεγες? Εμείς περνούσαμε πάρα πολύ ωραία εκεί στην κατασκήνωση. Ναι. Θυμάμαι τα παιχνίδια που παίζαμε συνέχεια και τα αθλητικά και τη νύχτα και αυτά μου είχε μείνει η αίσθηση του παιχνιδιού εκεί και όχι τόσο... Ναι, το παιχνίδι γιατί είναι ένα φάσμα πολλών δραστηριοτήτων. Ήταν πολλές δραστηριότητες και ήταν και ως προς το εκκλησιαστικό κομμάτι ήταν κάτι απαλό, έτσι το θυμόμαστε εμείς. Ναι. Και μας άρεσε, μας έμεινε, ας πούμε. Ήταν λίγα λόγια και όμορφα. Λίγα λόγια και όμορφα, ναι, σωστά. Να ρωτήσω και την Ειρήνη. Ειρήνη, η δική σου εμπειρία ποια ήταν με την κατασκήνωση? Λοιπόν, εμάς εδώ η κατασκήνωσή μας ξεκίνησε για πρώτη φορά να λειτουργεί το 1996. Ήταν μετά από την έμπνευση και την ιδέα που είχε ο πρώην αρχιεπίσκοπος Κρήτης, μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Μαζί με τη μακαριστή γερόντισσα τη Θεοσέμνη, που ήταν ηγουμένη εδώ στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής. Είχαν λοιπόν αυτή την ιδέα να αξιοποιήσουν το χώρο που ήταν ήδη μετόχοι της Αγίας Τριάδας εδώ στα Χανιά. Τον διαμόρφωσαν κατάλληλα και για να μπορεί να φιλοξενεί παιδιά δηλαδή και σε ένα πρωταρχικό στάδιο λειτουργήσε τότε σχεδόν πριν 30 χρόνια. Εγώ είχα πάει ως ομαδόπουλο. Ναι, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα περάσει καλοκαίρι χωρίς να είμαι στην κατασκήνωση, οπότε μεγάλωσα μαζί της κι εγώ. Μετά έγινα βοηθός ομαδάρχησα, υπαρχηγός και αρχηγός. Πέρασε και εσύ από διάφορα στάδια. Ναι, πέρασα μέχρι... από όλα τα στάδια. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί, έχετε αρκετά παιδιά. Τα παιδιά σας πηγαίνουν τώρα? Η εμπειρία τους ποια πηγαίνουν, είναι? Φαντάζομαι στα Χανιά, γιατί μένετε στα Χανιά. Αυτά που αντιστοιχούν στις ηλικίες, δηλαδή που είναι για να πάνε στην κατασκήνωση, πηγαίνουν. Η μεγάλη μας κόρη και ο γιος μας. Τα άλλα είναι ακόμα λίγο μικρά.
Όμως και τα δύο μεγάλα που πηγαίνουν είναι πολύ χαρούμενα. Νομίζω ότι γνωρίζανε την κατασκήνωση ήδη πριν πάνε, γιατί από μωρά τους μιλούσαμε για αυτήν, τους τραγουδούσαμε τα τραγούδια της κατασκήνωσης, είναι σαν να μεγάλωσαν και αυτά μαζί με την κατασκήνωση. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι και τα τρία μικρότερα δεν έχουν πάει ακόμα, αλλά τη γνωρίζουν, τους είναι πολύ οικεία. Αν ρωτούσα, σας ρωτούσα, η μέρα πώς περνάει στην κατασκήνωση για το παιδί, με τι ασχολείται? Τι θα μας λέτε? Δεν παίρνει ανάσα. Δεν παίρνει ανάσα. Είναι γεμάτο γιατί... το πρόγραμμα. Ναι. Σηκώνεται από τις 7 η ώρα το πρωί και φτάνει μέχρι τις 10.30-11 το βράδυ. Είναι ενδιαφέρον για τα παιδιά σε τέτοια ηλικία. Γεμάτη γιατί... μέρα, ναι. Γεμάτη. Δηλαδή δεν μπορείς να βαρεθείς ούτε λεπτό, ας πούμε. Οι δραστηριότητες ποιες είναι? Το παιχνίδι το αναφέραμε. Άλλο, τι άλλο κάνει ένα παιδί εκεί? Ασχολούνται, τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ομάδες. Εγώ θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι ο στόχος της κατασκήνωσης μας δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Έχει πολλές δραστηριότητες και βιωματικές δράσεις μέσα από τις οποίες αποκτά σημαντικά, παίρνει πολλά μηνύματα για τη διαμόρφωσή τους χαρακτήρα. Βιωματικές δράσεις, να μας πείτε ένα παράδειγμα να καταλάβουμε. Βιωματικές δράσεις, δηλαδή. Ναι. Τα παιδιά στην κατασκήνωσή μας κάνουν διακονήματα, δηλαδή μαθαίνουν να κάνουν δουλειές με ένα πολύ ευχάριστο και ομαδικό τρόπο, το οποίο, με τον οποίο τρόπο αγαπάνε, μαθαίνουν να το αγαπάνε αυτό και όχι να το κάνουν αναγκαστικά και σαν αγκαρία. Κάθε ομάδα λοιπόν κάθε μέρα έχει κάποιο διακόνημα να φέρει πέρας, το οποίο μπορεί να σχετίζεται είτε με την καθαριότητα της κατασκήνωσης, είτε με την κυπουρική, είτε με τη... με την τραπεζαρία, με την προετοιμασία της τραπεζαρίας για το μεσημεριανό και το βραδινό φαγητό, με την υποστολή και την έπαρση της σημαίας, με τη βραδινή ψυχαγωγία όλων των υπόλοιπων μελών της κατασκήνωσης και έτσι μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά για να ολοκληρώσουν ένα στόχο, κάθε μέρα ένα στόχο. Και κάθε μέρα η κάθε ομάδα έχει κάτι άλλο να κάνει από ό,τι μας είπατε. Ακριβώς, ένα άλλο κυκλικά τα διακονήματα πηγαίνουν κυκλικά και η κάθε ομάδα κάθε μέρα αλλάζει. Νομίζω αυτό που λέτε είναι ίσως το πιο σημαντικό, οι βιωματικές δραστηριότητες για να μάθει και να κοινωνικοποιείται το παιδί, αλλά και πώς να ζει μαζί με άλλους. Τα παιχνίδια αναφέραμε, έτσι, οι δράσεις, κάτι άλλο που πρέπει έτσι να σημειώσουμε ιδιαίτερα από την ημέρα του παιδιού στην κατασκήνωση. Γίνονται ημέρες αφιερωμένες. Υπάρχουν κάποιες μέρες μέσα στην κατασκήνωση που μπορεί να αφιερωθούν είτε στο περιβάλλον, στην ειρήνη, στην εξωτερική αεραποστολή. Η κατασκήνωση έχει τη δυνατότητα να έχει καλεσμένους που έρχονται απ' έξω από την κατασκήνωση και μιλάνε για διάφορα θέματα που απασχολούν τα παιδιά. Μάλιστα. Μπάνιο στη θάλασσα. Α, μπάνιο στη θάλασσα, ναι. Να το τονίσουμε αυτό γιατί τα παιδιά θα τους αρέσει ότι έχει μπάνιο στη θάλασσα. Φυσικά, μπάνιο στη θάλασσα, πεζοπορία στο βουνό, βραδινά παιχνίδια, εξερευνήσεις, κρυμμένο θησαυρό, παιχνίδια με νερό. Ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Πατέρα, λένε να πείτε κάτι. Όχι, να μας πούνε ίσως. Εσείς πείτε μου τι θέλετε, να μην πω εγώ. Σαν πνευματικός, είπαμε, υπεύθυνος της διεύθυνσης της κατασκήνωσης. Ποιος είναι ο τομέας, με τι ασχολείται αυτό ακριβώς, να οργανώσει τα παιδιά ή τις ομάδες? Τα πάντα, από την επικοινωνία καταρχήν, τα νόμιμα, ό,τι ορίζει ο νόμος καταρχήν. Για να έχει μια κατασκήνωση να λειτουργήσει, σήμερα πρέπει να πληρεί κατά νόμο κάποιες προϋποθέσεις. Για να αυτές οι προϋποθέσεις σαφώς καλύπτονται όλες και γι' αυτό και έχουμε την άδεια λειτουργίας. Σαφώς έχουμε όλη την επικοινωνία και την καλή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στο θέμα των κατασκηνώσεων. Και από εκεί και πέρα όμως δεν μένουμε εκεί, είναι και η οργάνωση όλοι, να βρεθούν τα στελέχη, να βρεθούν οι αρχηγοί βεβαίως, να επικοινωνία με τους γονείς και τέλος πάντων τα πάντα. Ναι, μάλιστα. Όχι, να το πούμε ότι είναι και το πρακτικό κομμάτι ενδιαφέρει πολύ. Ένας που θέλει να έρθει, να φέρει το παιδί του στην κατασκήνωση, πού απευθύνεται? Για αυτούς που είναι έτσι πολύ απλοί, δηλαδή δεν έχουν κάποια σχέση με το διαδίκτυο, μπορούν εύκολα να πάνε στο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής και να πάρουν την αίτηση που χρειάζεται και να συμπληρώσουν αυτή την αίτηση. Για όσους όμως είναι πιο εύκολο από το σπίτι τους και μπορούν να το κάνουν μέσα από μια. Στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής δηλαδή, στο iac.gr, όπου μπαίνει κανείς εκεί και βρίσκει την αίτηση αυτή, την κατεβάζει, την εκτυπώνει, την συμπληρώνει και την ξαναστέλνει πάλι σε ένα ηλεκτρονικά.
Στη διάρκεια που υπάρχει κατασκήνωση, επισκέψεις γίνονται, οι γονείς μπορούν να έρθουν να δουν κάποια μέρα τα παιδιά? Ναι, υπάρχει επισκεπτήριο. Υπάρχει επισκεπτήριο, αλλά γενικώς και οι γονείς μπορούν και να τηλεφωνούν συγκεκριμένες ώρες που υπάρχει στο πρόγραμμα, στα παιδιά. Ή τα παιδιά, αν έχουν κάποια μεγάλη ανάγκη, μπορούν να πάρουν τους γονείς τηλέφωνο. Και αυτό, γενικώς περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος στα παιδιά. Δεν θέλουν να φύγουν. Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος στην κατασκήνωση. Αυτό σημαντικό, γιατί όπως είπαν και οι φίλοι μας από τα Χανιά, οι δραστηριότητες είναι πολλές από ό,τι κατάλαβα και η μέρα πολύ γεμάτη. Ναι, μπορώ να σας πω δύο πράγματα από το πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Ναι, να πούμε βέβαια. Γιατί βέβαια, καλύτερα ίσως να πω εγώ το μισό πρόγραμμα, το υπόλοιπο θα το πούνε. Για να μην μονοπολώ, βέβαια. Γιατί όχι, για περίπου... το φετινό τώρα πώς θα λειτουργήσει, να ξέρουμε πώς. Έστω τέλος πάντων. Ωραία, ξυπνούν τα παιδιά το πρωί, έχουν πρώτα την καθαριότητά τους. Μετά, δηλαδή, θέλω να πω ότι να πάνε να πλύνουν τα δόντια τους, ας πούμε, και μετά να έχουν μια μικρή γυμναστικούλα. Έτσι για να... έτσι για να ξεπαγώσουν τα λάδια που λένε. 7 η ώρα το πρωί, έτσι. Ναι. 7 η ώρα το πρωί το εγερτήριο τόσο νωρίς. 7.30 περίπου. 7.30. Και μετά λοιπόν έχουμε μια πρωινή προσευχή, την έπαρση της σημαίας. Μετά πάνε για το πρωινό τους. Γενικώς να πούμε ότι είναι 5 γεύματα τη μέρα. Οπότε όποιο παιδί θα έρθει στην κατασκήνωση θα τρώει 5 φορές τη μέρα. Ναι. 5 φορές τη μέρα. Πολλές φορές δηλαδή τα παιδιά, νομίζω και έχω δει δηλαδή, ότι κάνουν και διαγωνισμό μεταξύ τους. Ειδικά τα αγόρια. Στα αγόρια συμβαίνει αυτό, στα κορίτσια δεν ξέρω. Αλλά στα αγόρια συμβαίνει αυτό που κάνουν διαγωνισμό μεταξύ τους, ποιος θα φάει περισσότερο, ας πούμε. Βέβαια. Τέλος πάντων. Το θέμα λοιπόν έχουν λοιπόν το πρωινό τους. Μετά στο πρωινό γίνεται και το συναξάρι της ημέρας που λέμε, ας πούμε. Δηλαδή μια ωφέλιμη διήγηση για τον Άγιο της ημέρας από την Αγία Γραφή κάτι. Ναι. Συνήθως το κάνει κάποιο στέλεχος ή ο ένας ιερέας που υπάρχει εκεί. Μετά τα παιδιά πάνε στους κοιτώνες τους, όπου εκεί μπορούν να ετοιμάσουν λίγο, έτσι να καθαρίσουν, ας πούμε, την υποτυπώδη, σαφώς με τη βοήθεια των ομαδαρχών εκεί, και να τακτοποιηθεί όλο και να γίνει πολύ ωραία η σκηνή, τέλος πάντων, ο κοιτώνες που μένουν. Μετά να περάσει ο αρχηγός για να τους δώσει τα βραβεία τους, ανάλογα με το πώς. Τα βραβεία, δηλαδή την βαθμολογία τους. Δηλαδή. Α, μάλιστα, πώς πήγε. Πώς το κατάφεραν, καλά, πώς όχι. Χώρο, ναι. Μετά λοιπόν υπάρχει μια ώρα ομάδας, η παιχνίδι ομάδας και κάποιες κοινές εργασίες όλοι μαζί. Και μετά παιχνίδι, ελεύθερη ώρα, μετά το μεσημερινό φαγητό, κάτι της 1.30 περίπου. Όπου πάλι υπάρχει παιχνίδι, πάντοτε στην τραπεζαρία, όταν τελειώνουμε το φαγητό, πάντοτε υπάρχει και ένα παιχνίδι, ας πούμε. Τα παιχνίδια πάντως είναι πολύ έτσι διασκεδαστικά, γιατί απευθύνονται σε παιδιά, είναι και μέσα στη φύση και είναι πάντοτε εκεί. Τέλος πάντων, να μην μακρυλόγω, άμα θέλουν μπορούν να συνεχίσουν και τα παιδιά. Φαντάζομαι μετά η ξεκούραση και πάει για το απογευματινό. Ναι, έχουν μια μεσημερινή ανάπαυση, μετά έχουν το απογευματινό τους, που συνήθως είναι κάποιο παγωτό, κάτι τέτοιο που αρέσει τα παιδιά πολύ. Μετά έχουν παιχνίδια. Ναι, απόγευμα μέχρι πάει το βράδυ. Ειδικά τα αγόρια τους αρέσει πάρα πολύ τα παιχνίδια, τα ωραία γήπεδα που έχουμε. Όπου εκεί δίνουν όλη την ενέργειά τους. Αλλά όμως το καλύτερο μέρος της ημέρας είναι, εντάξει, στο τέλος κάνουμε λοιπόν και την υποστολή της ημέρας κατά τις 8 η ώρα περίπου. Πάνε στο βραδινό τους. Τρώνε το βραδινό τους και το πιο καλύτερο ώρα της ημέρας είναι αυτή που θα πω τώρα, είναι που παίζουν το νυχτερινό παιχνίδι. Α, μάλιστα. Με φακούς σε όλη την κατασκήνωση, με ωραία πράγματα, εμπειρίες που δεν μπορεί να παιδί να τις ζει σε καμία περίπτωση μέσα στην πόλη. Ναι, ναι. Και αυτό είναι δηλαδή ίσως το πιο δυνατό σημείο της κατασκήνωσης, είναι αυτό δηλαδή ως προς τα παιδιά. Αλλά πάντοτε έτσι με διδασκαλία, πάντοτε έτσι γενικώς προσπαθούμε να μοιράζουμε το πνεύμα της συνεργασίας, να μοιραζόμαστε πράγματα, μαθαίνουν πράγματα πολλά πολλά σπουδαία, ας πούμε, που δεν μπορούν εύκολα να τα μάθουν είτε στο σχολείο, είτε έστω και σε κάποια άλλη κατασκήνωση. Αλλά μέσα, επειδή έτσι είναι υπό την αιγίδα της Εκκλησίας, αυτά προσπαθούμε και παίρνουν πολλά πράγματα στο να μοιράζουν, στο να σέβονται τους ανθρώπους, τα παιδιά, δηλαδή. Γενικώς και παίζει και μαθαίνει και παίζει και μαθαίνει και τέλος πάντων. Προσφέρει κάτι που δεν μπορεί να το δώσει στο σχολείο. Είναι όλη τη μέρα μαζί. 24 ώρες στο σχολείο, δεν μπορεί να το βρει. Νομίζω μια εβδομάδα κατασκήνωση. Μια εβδομάδα κατασκήνωση, σου οδυνομεί, μπορεί να πω, με ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ, να του μιλάει κάποιος, ας πούμε, μια φορά τη μέρα. Μια εβδομάδα κατασκήνωση με δύο χρόνια ίσως σχολείο μαθήματα. Τι ώρα τελειώνει η μέρα, 10 η ώρα και γύρω στις 11 είναι το σωπητήριο. Α, μάλιστα, δεν ξέρω, οπότε ξεκινά. Ναι, όχι, μας το περιγράψατε ωραία και συγκεκριμένα. Να σας ρωτήσω, φέτος τώρα και τον Δημήτρη και την Ειρήνη,
ασχολείστε, έχετε κάποια εμπλοκή με την κατασκήνωση εκεί ή πηγαίνουν τα παιδιά σας, έχετε κάποιο ρόλο? Εμείς επειδή την αγαπάμε την κατασκήνωση πάρα πολύ, κάθε φορά που μας ζητείτε κάτι είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Γιατί εμείς τελικά παίρνουμε βοήθεια από αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας πηγαίνουν και συμμετείχαμε έτσι λίγο με κάποια παιχνίδια στην πρώτη περίοδο των κοριτσιών που έχουν πάει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω στα Χανιά είναι στον Άγιο Παύλο ο χώρος που για την κατασκήνωση. Έχει ξεκινήσει εκεί φέτος η κατασκήνωση? Έχει ξεκινήσει, 1η Ιουλίου ξεκίνησαν τα μικρά κορίτσια. Σήμερα είναι και η γιορτή των μικρών κοριτσιών. Έτσι όσοι ακούνε και από τα Χανιά μπορούν να πάνε να την τώρα, σήμερα, λόγω Κυριακής, μάλιστα. Και κάποιο παιδί σας είναι εκεί? Εμάς τώρα δεν είναι, θα πάει στην επόμενη. Τα μεγάλα κορίτσια. Ναι. Εγώ θα ήθελα έτσι λίγο να τονίσω ότι είναι σημαντικό που είναι χωρισμένες έτσι οι περίοδες ανάλογα τις ηλικίες και κορίτσια, αγόρια, γιατί μετά έτσι, είναι μόνο αγόρια, είμαστε μετά πιο συνειδητοποιημένοι, πιο προσιλωμένοι στην κατασκήνωση και αυτό βοηθάει πολύ. Που δεν είναι ανάμεικτα μειχτές οι περίοδοι. Και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό που δεν έχει τονιστεί είναι ότι τα στελέχη που πάνε εκεί διαχρονικά, επειδή πάνε εθελοντικά, πάνε συνειδητοποιημένα και δίνουν όλο τους τον εαυτό να περάσουν καλά τα παιδιά αυτές τις μέρες. Δεν πληρώνονται να το κάνουν επαγγελματικά, το κάνουν επειδή το θέλουν και πάνε. Να σας διακόψω λίγο, είναι μαζί μας στο τηλέφωνο η κυρία Βασιλική Αθανασιάδου, είναι εκπαιδευτικός και αρχηγός της κατασκήνωσης των κοριτσιών. Καλησπέρα κυρία Αθανασιάδου από το Ηράκλειο. Μας ακούει? Θα την έχουμε σε λίγο. Εντάξει. Ωραία, θα την έχουμε σε λίγο. Ναι, είπατε ότι είναι συνειδητοποιημένα και πολλά πρόσωπα που έρχονται να συνεισφέρουν. Αναφέρατε αρκετές φορές τα δέντρα, ότι φυτεύατε, πώς έχει αλλάξει. Αυτό το τονίσατε πολύ και είδαμε και κάτι στις εικόνες. Γιατί μείνατε σε αυτό πάρα πολύ, η επαφή με τη φύση? Μου έκανε εντύπωση πώς το αναφέρατε. Αρχικά, όταν τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε καθόλου σκιά εκεί στον Άγιο Παύλο, οπότε μετά που μεγάλωναν τα δέντρα που τα φύτευε ένα-ένα ο Σεβασμιότατος και προσπαθούσε έτσι να εμπνεύσει και τους άλλους ανθρώπους να βοηθήσουν. Μετά αυτή η σκιά βοηθούσε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το να μαζευτεί η ομάδα κάτω από ένα δέντρο, να μιλήσουν, να παίξουν μετά και παιχνίδια εκεί γύρω από το δέντρο, να κρυφτούν, είναι πολύ ωραίο να πηγαίνουν τα παιδιά τα ίδια να ποτίζουν τα δέντρα, να μαζεύουν τους καρπούς τους όσα είναι έτσι ανάλογα την εποχή. Στην κατασκήνωση, ας πούμε, μάθαμε πώς να κάνουμε την κομποστοποίηση που πηγαίναμε όλα τα υπολείμματα των φαγητών και τα φάβαμε. Μετά έτσι, αυτό ήταν κάτι πολύ πρωτοποριακό. Οπότε φυτεύατε, αναφέρατε και το Σεβασμιότατο που ήταν κοντά σας, η σκιά, να μείνετε δίπλα, δηλαδή η επαφή και με τη φύση, πέρα από το άλλο κομμάτι. Τώρα με ειδοποιούν ότι είναι μαζί μας στο τηλέφωνο η κυρία Μποτονάκη. Είναι η αρχηγός των κοριτσιών κοριτσιών στα Χανιά. Αρχηγός των κοριτσιών στα Χανιά. Κυρία Μποτονάκη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας από την κατασκήνωση του Αγίου Παύλου. Είστε τώρα στην κατασκήνωση του Αγίου Παύλου και είστε η αρχηγός, μάλιστα. Ναι, είμαι αρχηγός. Έχετε ξεκινήσει με την πρώτη ομάδα και θέλω να σας πούμε ένα χαιρετισμό. Ναι, να μας πούνε βεβαίως. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Είναι μάλλον σύνθημα που λέτε και στην κατασκήνωση. Γίνεται. Εσείς πότε ξεκινήσατε φέτος, 1 Ιουλίου? Ναι, ξεκινήσαμε 1 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε τη γιορτή μας και προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Τελειώνετε σήμερα ή αύριο, πότε τελειώνετε? Τελειώνετε πότε, σήμερα? Δεν άκουσα. Στις 12 Ιουλίου. Α, 12 Ιουλίου, οπότε είστε περίπου στο τέλος. Η γιορτή που κάνετε, τι περιλαμβάνει? Τους ύμνους, χορούς, τραγούδια, θεατρικό δρόμενο, λίγο απ' όλα δηλαδή. Μάλιστα. Έχετε αρκετά παιδιά? Έχουμε, ναι. 59 παιδιά είχαμε στην κορίτσια. Από ό,τι κατάλαβα, είστε σε ομάδες χωρισμένοι. Οι ομάδες έχουν κάποιο όνομα, δίνετε κάποιο όνομα στις ομάδες? Ναι, όπως ακούσατε πριν, εδώ έχουμε την πρώτη ομάδα που είναι οι Φωτοφόρες. Φωτοφόρες. Και έχουμε και άλλες 5 ομάδες.
Με ονόματα να μας πείτε κάποιο για να μπούμε και στο κλίμα, να καταλάβουμε τα ονόματα των ομάδων. Αλληλέγγυες, Αγγλοφόρες, Ελευθερόφρονες, Φιλάλληλες και Ελπιδοφόρες. Α, μάλιστα. Οπότε είναι ονόματα που κάπου παραπέμπουν και κάτι σημαίνουν. Θέλετε και με τα ονόματα κάτι να πείτε. Ναι, επειδή... το θέμα φέτος είναι φως Χριστού. Ναι. Επομένως, όλα τα ονόματα σχετίζονται με το φως, είτε με τον αγώνα να φτάσουμε, να αποκτήσουμε το φως του Χριστού. Ναι. Εσείς τώρα ως αρχηγός που έχετε και την ευθύνη, πείτε μας λίγο πρακτικά η μέρα πώς είναι εκεί σε εσάς, πώς περνά η μέρα για τα παιδιά. Και να μας πούν και είναι να πάρα πολύ ωραία, ξυπνάμε, πάμε για γυμναστική, κάνουμε την πρωινή προσευχή, έπαρση της σημαίας και μετά ξεκινάνε πολλές δραστηριότητες, παιχνίδια, μπάνια. Μάλιστα. Και τα διακονήματά μας. Ναι. Μου λέει ο πατέρας Ειρηναίος, είναι τα παιδιά κοντά σας, να μας πούνε κάποιο τραγούδι. Ναι, ναι. Να μας πούνε. Βέβαια. Ναι, βεβαίως. Ναι, σας ακούμε. Ετοιμάζονται. Ναι, δεν ξέρω. Μας ακούτε. Ναι, ετοιμάζονται να το πούνε. Α, έχει εκεί μουσική. Μουσική. Εντάξει. Ευχαριστώ. Τελείωσε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω και εγώ κάτι. Να πείτε κάτι, ναι. Ναι. Και να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι τη Νεκταρία. Νεκταρία, επί τη ευκαιρία, επειδή πολλά παιδιά σίγουρα από τη σημερινή εκπομπή σίγουρα μας ακούνε και από το Ηράκλειο και από τις περιοχές που είναι κοντά στο νομό Ηρακλείου, αλλά σίγουρα μας ακούνε και από τα Χανιά. Ναι. Θέλω λοιπόν να μας πείτε και εκεί τις περιόδους που έχουν τα παιδιά στα Χανιά. Ακούστε, δηλαδή, ποιες ναι. περιόδους τα παιδιά μπορούν να πάνε κατασκήνωση όσοι βρίσκονται κοντά στα Χανιά. Μία με 12 Ιουλίου με τα μικρά κορίτσια, 12 με 24 είναι τα μεγάλα αγόρια, ναι. 24 με 4 τα μεγάλα κορίτσια, μετά είναι τα μικρά αγόρια 16 Αυγούστου, Μάλιστα. 16 Αυγούστου με 28. Με 28 Αυγούστου. Και τελειώνει εκεί. Και όποιος θέλει, ας πούμε. Ναι. Όποιος θέλει να το πούμε για να το ακούσει ο κόσμος, όποιος ενδιαφέρεται και στα Χανιά, μπορεί να πάει. Αν σας ρωτούσα η καλύτερη ώρα για τα παιδιά της ημέρας, ποια είναι στην κατασκήνωση, ποια αγαπούν πιο πολύ, ποια θα μας λέγατε. Να μιλήσουν τα παιδιά. Εδώ η πρώτη ομάδα απαντάει και λέει τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια, μου λένε. Τα παιχνίδια. Τα βραδινά, κύριο. Τα βραδινά, αφού το λένε οι ίδιοι, αυτή θα είναι. Εντάξει. Ναι, αυτό μου λένε. Τα συνθήματα, τα τραγούδια μου λένε, τα παιχνίδια. Να μιλήσει όλα. Αν θέλει κάποιο παιδί να μιλήσει ή διαφωνεί με αυτό, να μας το πει με πολύ χαρά. Να σας ρωτήσω, την ξεκούραση το μεσημέρι, τον ύπνο, το δέχονται με χαρά ή δεν σ' ανασχετούν. Κάνουμε λίγο φασάρια, αλλά... Άρα θα τις ανασχετούν. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, θα είναι πιο... Ενώ το βραδινό ύπνο, την ξεκούραση, κοιμάστε εύκολα. Το βράδυ ή όχι, θέλετε να μείνετε παραπάνω. Εννοείται, ναι.
Είμαστε πολύ κουρασμένες από όλο το πρόβλημα. Οπότε κοιμάστε εύκολα. Ναι. Το μεσημέρι λίγο το θέμα. Συνήθως το παιδί αυτό το θέμα. Δυνάμει. Ναι, σωστά. Την επόμενη μέρα. Ναι. Το πρωί ξυπνάτε πολύ νωρίς από ό,τι κατάλαβα. Ξυπνάτε εύκολα ή σας πει. Ναι, ξυπνάμε εύκολα, αλλά κάποιες φορές δεν ακούμε τα καμπανάκια, αλλά και θα ξυπνάμε. Ναι, δηλαδή 7,5 ώρα ξυπνάτε περίπου. Φαντάζομαι αυτό θα είναι ναι, ένα από τα δύσκολα σημεία, μάλιστα. Τα παιχνίδια είπατε σας αρέσουν πολύ. Ναι, μια άλλη είναι τέλεια, ειδικά τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Μια άλλη δραστηριότητα που την αγαπάτε πάρα πολύ εκτός από τα παιχνίδια, να μας πείτε. Θάλασσα. Α, σωστά, η θάλασσα είναι με τα παιχνίδια, θεωρείτε. Το μπάνιο όντως είναι ευχάριστο. Διάβασμα κάποιο υπάρχει, κάποιο διάβασμα ή μια άλλη ασχολία μέσα στην ημέρα που διαβάζετε κάποιο βιβλίο ή ασχολείστε με κάποια συζήτηση. Το γεωγραφικό και το συναξάρι. Α, το γεωγραφικό και το συναξάρι. Σας αρέσουν αυτά το γεωγραφικό και το συναξάρι. Μπράβο. Αυτό είναι περίεργο αλλά παρήγορο πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι άλλο, μας πείτε με πολύ χαρά. Ή τραγούδι ή κάτι από την ημέρα, θα χαρούμε πολύ όταν είναι τα παιδιά κοντά μας. Εμείς βλέπουμε και πολλές φωτογραφίες την ώρα που μιλάτε από πολλά παιδιά και από το σεβασμό του. Ναι, λίγο κόβεται να μας το πείτε, βέβαια, ναι. Πλά έχει μια μικρή διακοπή. Να μας το πείτε. Τα παιδιά το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε τηλέφωνο, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να σας έχουμε εικόνα. Θα χαρούμε μια άλλη φορά να σας βλέπουμε κιόλας. Αλλά ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπατε. Κυρία Ποτονάκη, θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο με πολύ χαρά. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά που συμμετείχαμε στην εκπομπή. Ναι. Χάρηκαν πάρα πολύ και τα παιδιά για αυτή την πρωτοβουλία. Ναι, ευχαριστώ. Και δική μας μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στον αγώνα και καλά να περάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε θερμά. Και έτσι είχαμε και από τα Χανιά την ευκαιρία αυτή να δούμε πώς περνούν τα παιδιά που ξεκίνησαν νωρίτερα. Να ρωτήσω λίγο τον Δημήτρη. Δημήτρη, μάλλον και την Ειρήνη μαζί. Είδαμε πολλές ζωγραφιές στα παιδιά με ωραία μηνύματα πελάγι υπομονής. Ξαστεριά, ελευθερίας που γράφουν καθώς ζωγραφίζουν. Αυτά σε ποια στιγμή της ημέρας γίνονται? Έχουν κάποια δραστηριότητα με ζωγραφίες και γράφουν όλα αυτά? Κάθε χρόνο η κατασκήνωση είναι αφιερωμένη σε κάποιο θέμα. Το οποίο έχει κάποιο πνευματικό μήνυμα, κάποιο κοινωνικό μήνυμα, σχετίζεται με τον τόπο μας, με την ιστορία του τόπου μας, με τη φύση, και με βάση το θέμα αυτό διαμορφώνεται και το όνομα της κάθε ομάδας, όπως μας είπε και η αρχηγός κατά της κατασκήνωσης. Οπότε τα παιδιά της κάθε ομάδας ζωγραφίζουν την ώρα που είναι αφιερωμένη στη δραστηριότητα στη ζωγραφική και στις κατασκευές, ζωγραφίζουν το όνομα της ομάδας τους, το μήνυμα, το θέμα της κατασκήνωσης με ανάλογες εικόνες και παραστάσεις. Α, γι' αυτό είδαμε όλες τις ζωγραφίες αυτές με πολύ ωραία λόγια που έγραψαν, αλλά και τα ονόματα των ομάδων λένε πάρα πολλά. Την παρουσία του επισκόπου και του ιερέα, τα παιδιά πώς τη λαμβάνουν? Γιατί δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να είναι ο επίσκοπος συνέχεια μαζί τους ή ο ιερέας. Είναι κάτι μοναδικό αυτές τις 10 μέρες. Τα παιδιά τι λένε γι' αυτό? Δεν είναι συνέχεια, αλλά κατά κάποια περίοδο έρχεται. Δεν πηγαίνει, ναι, και τους βλέπει. Γιατί είπατε πριν, φύτευε τα δέντρα. Κάτι άλλο που έκανε και το έβλεπαν τα παιδιά και τους έκανε εντύπωση, που πρέπει να το σημειώσουμε.
Καταρχάς, ερχόταν. Και ο νυν σεβασμιώτας έρχονται εκεί και κάνουν επίσκεψη και μπορούν να μιλήσουν με τα παιδιά, να κάτσουν μαζί τους, να είναι κάτι, να τον χαιρετήσουν, να τον δούνε. Ναι. Είναι κάτι πολύ ωραίο και επίσης εκεί στην κατασκήνωση πάει. Το Σάββατο μπορούν όσα παιδιά θέλουν να εξομολογηθούν εκεί στον ιερέα που έρχεται, ναι, και μετά την Κυριακή να γίνεται εκεί και η Θεία Λειτουργία. Δηλαδή ζουν κάτι έτσι διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει. Αλλά και πάλι όμως η παρουσία και του ιερέα εκεί είναι διακριτική και είναι έτσι ωφέλιμη για τα παιδιά. Είναι εκεί, αν θέλει κάποιος μπορεί να πάει να τον βρει. Ναι. Και επειδή λέγαμε για το μέλλον ότι αυτά θα μείνουν, είπατε πατέρα Ειρηνέ στην αρχή, μια τέτοια παρουσία είναι σημαντική για όλη τη ζωή των παιδιών, όταν βλέπουν τον ιερέα σε αυτή τη στιγμή που να κάνει μαζί τους δουλειές, καθημερινά να βρίσκεται, να φυτεύει. Να μας πείτε κάτι, θέλω να πω. Να πω έτσι δύο λίγο παραδείγματα, ας πούμε, γιατί... πώς, να το πω, ας πούμε, στην κατασκήνωση, δύο παραδείγματα, πώς ωφελήθηκαν τα παιδιά, ας πούμε. Θυμάμαι κάποτε ήταν... τα παιδιά και καταλαβαίνετε ότι έρχεται ας πούμε, η πίτσα. Ποιο θέλει πίτσα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει και τι γίνεται, ειδικά στα αγόρια. Δεν στα κορίτσια, είπαμε είναι πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι έπεφτε ένα πάνω, εγώ κύριε. Καταλαβαίνετε τι γινόταν. Οπότε του είπαμε ότι θα βάλουμε τα κομμάτια στα πιάτα και το κάθε πιάτο που θα πάρει κάποιο θα πρέπει να το φάει τελευταίο. Δηλαδή και μάλιστα λέγαμε ότι όποιος φάει τελευταίος, όπως πάρει τελευταίος, αυτός θα έχει το μεγαλύτερο φιλότιμο. Ναι. Οπότε έβλεπε κανείς το εξής παράδοξο θαύμα, θα έλεγα, ότι το πιάτο έκανε τον κύκλο του τραπεζιού και ξαναγύρναγε σε αυτόν που το έδωσε πρώτη φορά. Ναι. Και το σύνθημα ήταν πάρε για να δώσεις. Οπότε στο τέλος, ας πούμε, με αυτή τη διαδικασία τα παιδιά και με τις μέρες καθώς περνούσαν, μάθανε και στο τέλος μας έλεγε έτσι, ενώ πέθαν όλοι πάνω εκεί, γιατί ο άλλος έφαγε περισσότερο, ο άλλος γιατί λιγότερο. Ξέρει, που συνήθως αυτό, γιατί το λέγαμε, το κάνουμε αυτό, γιατί μέσα σε μια οικογένεια, δεν νομίζω να υπάρχει οικογένεια στην Ελλάδα, ίσως και στον κόσμο, που να μην μαλώνουν τα παιδιά, ή συνήθως είναι δηλαδή, να μαλώνουν τα παιδιά, αχ, εμένα μου φάγει λίγο παραπάνω. Δεν φάει το καλύτερο. Όχι, εμένα με δίκησε, όχι, εμένα με δίκησε. Οπότε τέλος πάντων τα παιδιά φεύγανε από την κατασκήνωση και μετά λέγανε για μας, ας πούμε, πρώτα ο άλλος. Ναι, ναι. Για μας, ας πούμε, ότι περισσέψηκα, δηλαδή για πρώτα ο άλλος. Και καταλαβαίνετε ένα παιδί να γυρίσει στο σπίτι και εκεί που μάλλον μέρα νύχτα με το παιδί του, με το αδερφάκι του, να γυρίζει και να λέει πρώτα εσείς και μετά εγώ. Ένα βασικό παράδειγμα, ας πούμε, πόσο έτσι αλλάζει η ζωή μέσα από την κατασκήνωση από τα παρά πράγματα. Που στο σχολείο βέβαια δεν έχει τη δυνατότητα αυτό να το ζήσει. Και ένα άλλο θυμάμαι, ας πούμε, ότι είχαμε κάνει κάποτε, τους είχα κάνει εγώ, δηλαδή μια παρουσίαση για την Ιεραποστολή. Εκεί στην Ιεραποστολή βλέπει κανείς και έτσι είναι ότι τα παιδιά ζουν με μια χούφτα ρύζι τη μέρα, στην Αφρική και αλλού. Οπότε τα παιδιά αναγκάζονται από πολύ μικρά να μην πάνε σχολείο και να... δεν υπάρχει σχολείο κιόλας καμιά φορά, δωρεάν. Οπότε πάνε και δουλεύουν. Δηλαδή μικρά παιδιά στην ηλικία των παιδιών της κατασκήνωσης, οι οποίες σηκώνουν πέτρες και κάνουν βαριές δουλειές, πολύ βαριές δουλειές. Οπότε όταν βλέπαν αυτές τις εικόνες, συγκλονίζονταν. Τους ρωτούσαμε μετά, σας αρέσει το σχολείο? Όχι, λέγανε. Αν δεν πηγαίνατε σχολείο, βλέπετε τι παθαίνουν τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο ή τέλος πάντων τι γίνεται. Θα προτιμούσατε να πηγαίνετε να δουλεύετε σαν τα παιδιά αυτά? Όχι. Σας αρέσει το σχολείο? Ναι. Και τέλος πάντων το παιδί, ας πούμε, μέσα από αυτή την απλή διαδικασία καταλάβαινε πόσο σπουδαίο είναι να μαθαίνει γράμματα τέλος πάντων και να προοδεύει. Διότι αλλιώς υπάρχει η άλλη μοίρα της δουλειάς που πολλά παιδιά, εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο την έχουν. Το λέτε πολύ ωραία και πρακτικά. Και κάτι που προσφέρει κατασκήνωση μοναδικό. Ναι, πολλά τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω για ώρες να μιλάω για αυτά. Πώς μπορούμε να παίρνουμε. Νομίζω έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή μαζί μας. Είναι μαζί μας η κυρία Βασιλική Πετράκη Αθανασιάδου, αρχηγός κατασκήνωσης. Ναι, καλησπέρα. Είστε στα Χανιά, νομίζω. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, την ευχή. Είστε αρχηγός και εσείς της κατασκήνωσης των κοριτσιών. Ναι, στο Ηράκλειο. Πρώτο Θεός. Εκεί. Στην επόμενη περίοδο, αν κατάλαβα καλά. Στην Αρχιεπισκοπή, εδώ σε εμάς. Α, μάλιστα. Έχετε ασχοληθεί, είστε και εκπαιδευτικός, αλλά έχετε ασχοληθεί αρκετά με την κατασκήνωση. Τώρα θα είστε αρχηγός. Ναι. Αν σας ρωτούσα ποιο είναι το σημαντικότερο που παίρνουν τα παιδιά από την κατασκήνωση, ποιο θα μας λέγατε? Είναι πολλά τα σημαντικά. Δεν είναι εύκολο να πω ένα πράγμα.
Νομίζω ότι είναι πολλά τα καλά. Τα παιδιά μαθαίνουν έτσι στην ομαδική ζωή, γίνονται υπεύθυνα, οριμάζουν και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και λίγο μακριά από τους δικούς τους, από την ασφάλεια του σπιτιού. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω σε μια τέτοια κατασκήνωση και τα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά. Γιατί παίρνουν πολλά μηνύματα και για πρακτικά θέματα της ζωής και για πνευματικά θέματα. Μαθαίνουν έτσι το να συνεπάρχουν με άλλους ανθρώπους, να κάνουν υπομονή, να διακονούν και να προσφέρουν, να χαίρονται τη ζωή τους με απλά πράγματα όπως είναι το τραγούδι, το παιχνίδι. Ναι, νομίζω είναι πολύ. Εγώ δηλαδή τα χρόνια που ήμουνα και στην κατασκήνωση στα Χανιά, αισθανόμουν ότι είναι η πιο τέλεια αξιοποίηση του κάθε λεπτού του χρόνου της ημέρας. Η πιο τέλεια αξιοποίηση του κάθε λεπτού, βέβαια. Εσείς τώρα, ο αρχηγός, ποιο διακόνημα έχει ακριβώς, συντονίζεται τις ομάδες μες την ημέρα, οι επαφές με τα παιδιά. Είναι το σημείο αναφοράς για όλα τα πράγματα. Συντονίζονται όχι μόνο οι δραστηριότητες, αλλά γενικά οτιδήποτε θέλουν τα παιδιά, αν κάτι είναι να συζητηθεί, αν είναι κάτι να παίξουμε. Είναι, ας πούμε, ο διοργανωτής κατά κάποιο τρόπο. Ο διοργανωτής. Δηλαδή και οι ομαδάρχες και τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο συνεργάζονται και συζητάνε με τον αρχηγό τι τελικά θα γίνει. Μάλιστα. Δεν ξέρω από ποιο σημείο ήσασταν μαζί μας της εκπομπής. Είπαμε για το πρόγραμμα. Ναι. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι για το δικό σας πρόγραμμα, την περίοδο που θα είστε εσείς. Κάτι για το πρόγραμμα, τι πρέπει να προσέξουμε. Τι προσφέρει η κατασκήνωση. Τι προσφέρει, λέει και ο πατέρας Ειρηνέως, τι προσφέρει η κατασκήνωση. Να μας λέγατε κάποια πράγματα πρακτικά. Εγώ νομίζω ότι γενικά είναι καλό όσοι συνεργάζονται σε κάτι τέτοιο. Ακούω λίγο τη φωνή μου δύο φορές και λίγο με μπερδεύει. Ναι, θα το διορθώσουμε. Θα το κάνουμε μία φορά. Μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Νομίζω ότι όσοι πρόκειται να συνεργαστούν σε κάτι τέτοιο, είναι σημαντικό να έχουν μια καλή διάθεση, να υπάρχει μια συνέπεια με το πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Μια καλή διάθεση, αν και κάτι μπορεί να μας βολεύει πάρα πολύ για χάρη της ομάδας, να είμαστε υποχωρητικοί, να είμαστε σταθεροί και ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά. Γιατί και τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι το παράδειγμα των μεγαλύτερων παίρνουν και οι ομαδάκες σας αναλαμβάνουν σοβαρό ρόλο διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ίσως και πιο δυναμικό από το σχολείο, γιατί είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα χέρια τους και τα παιδιά τις έχουν για παράδειγμα στο πώς θα μιλήσουν, στο πώς θα ντυθούν, στο πώς θα παίξουν, στο πόσο φιλικές και ταυτόχρονα στο ύψος τους μπορούν να σταθούν. Και νομίζω ότι αυτό προσφέρει οριμότητα και στα στελέχη και τα βοηθάει να στέκονται στα πόδια τους και στη δουλειά τους. Εγώ, ας πούμε, είμαι δασκάλα και νιώθω ότι με βοήθησε στη δουλειά μου η επαφή με την κατασκήνωση. Ναι. Αλλά βοηθάει και τα παιδάκια γιατί τα οριμάζει και τα ωφελεί. Τους προσφέρει δηλαδή κάποιες δυνατότητες που μπορεί να μην φαντάζονταν ότι έχουν στη ζωή τους. Mm. Οπότε, όσο αφορά τη συνεργασία, είναι καλό να πηγαίνουμε όλοι με καλή διάθεση και συνέπεια. Και τα ωφέλη μετά έρχονται. Και είναι και η ευλογία του Θεού που. Τονίσατε πολύ την τήρηση του προγράμματος, που είναι βέβαια και υπεύθυνος ο αρχηγός. Πόσο σημαντικό είναι να έχουν ένα πρόγραμμα στη ζωή τους. Φαντάζομαι είναι από τα σημαντικά που δίνει σημαντικό. Η κατασκήνωση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και είναι και σημαντικό γιατί πολλές φορές την ημέρα στα σπίτια μας χανόμαστε μπροστά σε ένα κινητό, μπροστά σε μια οθόνη και χάνεται ένα ολόκληρο πρωινό. Ενώ στην κατασκήνωση αξιοποιείται τόσο πολύ ωραία και δημιουργικά κάθε λεπτό που νομίζω ότι. Και τα παιδιά μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό, ότι είναι καλό να είμαστε συνεπείς για να χωρέσουν όλα τα ωραία πράγματα και να δούμε τελικά ότι ενώ ο χρόνος πολλές φορές μας φαίνεται ότι δεν περνάει, όχι μόνο περνάει, αλλά αξιοποιείται πολύ ωραία και πολύ δημιουργικά. Και μπορεί μέσα σε λίγο χρόνο να κάνεις πολλά καλά πράγματα. Στη διάρκεια της περίοδου, επαφή με το κινητό ή με το διαδίκτυο έχουν τα παιδιά? Από ό,τι ξέρω, όχι. Όχι. Δηλαδή και τα χρόνια που ήμουν εγώ, που όλα αυτά δεν ήταν τόσο πολύ όπως τώρα σε τρομερή εξέλιξη. Ναι. Συνιστάται όχι, γιατί αυτό είναι με εμπόδιο και για την επαφή μας με τη φύση και για την επικοινωνία μεταξύ μας. Εγώ όσα χρόνια συμμετείχα στην κατασκήνωση δεν αισθάνθηκα ούτε ένα λεπτό ότι μου λείπει κάτι από αυτά. Ναι. Οπότε είναι και γιατί μια ευκαιρία. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται τόσο ωραία, που νομίζω δεν χωράει κάτι άλλο σε μια τέτοια ζωή στη φύση. Οπότε είναι και μια ευκαιρία να ζήσουν λίγες μέρες χωρίς τις συνήθειες αυτές και το διαδίκτυο ή το κινητό. Ναι. Φαντάζομαι και τηλεόραση. Και να καταλάβουν να τα βάλουν και στη σωστή τους θέση. Να καταλάβουν ότι η ζωή δεν είναι αυτό. Ναι. Είναι σημαντικό που έχουμε και αυτό, αλλά. Νομίζω ότι το έχουμε λίγο υπερτονίσει. Δεν είναι το παν αυτό. Είναι δει κανείς τρομάζει την ιδέα ότι μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό, όμως μπορεί και μπορεί να ζήσει και χαρούμενος.
Ναι, όχι, το καλά που το τονίζετε, για να το πούμε, είναι και αυτό και μέσα στα πνευματικά, αλλά και στο πρακτικό κομμάτι της κατασκήνωσης. Θα πρέπει να ζήσουν λίγες μέρες χωρίς αυτά. Έχουμε ένα-δυο λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμα, κυρία Θανασιάδη, με πολύ χαρά, έτσι, πρακτικό από την περίοδο που θα είστε εσείς, που πρέπει να το τονίσουμε, να το ακούσουμε. Νομίζω ότι τα πρακτικά θα τα βρούμε και από κοντά με τα παιδάκια θα τα πούμε και όλες και θα διευκρινιστούν. Εγώ θέλω να προσκαλέσω τους γονείς να μην διστάσουν να στείλουν τα παιδιά τους. Ναι. Αυτό, δηλαδή νομίζω ότι είναι κάτι που ωφελεί τα παιδιά, θα ζήσουν μεγάλη χαρά, θα ευχαριστηθούν, θα το θυμούνται σαν μια ωραία ανάμεισα το καλοκαίρι και το ξέρω και από τις κόρες μου, μαμά πλέον που πήγαν, πήγαν πέρυσι πρώτη χρονιά και τους άφησε ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα για το χειμώνα, πάντα είχαν να θυμούνται πράγματα από την κατασκήνωση, περίμεναν πώς και πώς το να ξαναπάνε, δηλαδή νομίζω ότι ένα παιδί είναι πλούτος να έχει αυτή την εμπειρία και ειδικά σε μια κατασκήνωση που να έχει και ένα πνευματικό νόημα, νομίζω, που δεν είναι ένα απλό έτσι, πάρκινγκ των παιδιών, ναι. Για να διευκολυνθούν οι γονείς που εργάζονται ή οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι πιο ποιοτικό. Και αυτή είναι και η διαφορά της, φαντάζομαι, με οποιαδήποτε άλλη κατασκήνωση, αυτό το κομμάτι των λαθών της διακονίας. Οι κατασκήνωση σίγουρα έχουν ανθρώπους που κάνουν ένα κόπο και βρίσκονται εκεί με κάποιο σκοπό σίγουρα. Mm. Εγώ δεν ξέρω για τις άλλες, δεν έχω ποτέ συνεργαστεί για να πω. Ξέρω όμως ότι στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης εδώ στα Χανιά και της Αρχιεπισκοπής που είμαστε σε μια επικοινωνία, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη στο παιδί και στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς του. Ναι, ναι, ναι. Οπότε φέτος θα έχετε τη χαρά να είστε και εδώ μαζί μας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, την κατασκήνωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Ηράκλειο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή αρχή και καλή συνέχεια στη διακονία σας, στην κατασκήνωση. Να περάσουν ωραία τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη και την Ειρήνη. Αν θέλετε να πείτε κάτι για το τέλος, με πολύ χαρά. Κλείνοντας. Ευχαριστούμε και εμείς. Ώρες θα μπορούσαμε να μιλάμε για την κατασκήνωση, ναι. Αλλά νομίζω δόθηκε έτσι ένα στίγμα. Καλή κατασκήνωση και στη δικιά σας. Ευχαριστούμε και εγώ με τη σειρά μου θέλω να κλείσω και να πω σε όλους τους γονείς και από τους άλλους νομούς έτσι να εμπιστευτούν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση. Ναι, ναι, ναι. Και με τη βοήθεια του Θεού όλα καλά θα πάνε. Και αν κάποια στιγμή ας πούμε, ακούσουν λίγο το παιδί τους, λίγο να είναι λίγο στενοχωρημένο, να δώσουν λίγο χρόνο. Γιατί μιλάω εγώ, ίδιος που κάθε φορά ήθελα να φύγω από την κατασκήνωση και πάντα έτσι ο αρχηγός με έπειθε και μετά περνούσα φανταστικά. Οπότε όλα θα πάνε καλά. Βεβαίως. Και επειδή συνεχώς προσφέρετε εκεί, καλή συνέχεια και σε εσάς, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και τον Δημήτρη και την Ειρήνη. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Ειρήνη, να μας πείτε κάτι τελευταίο, κλείνοντας. Τίποτα. Νομίζω αυτό το έργο έχει την ευλογία του Θεού. Mm. Είναι ευλογημένο από τους επισκόπους μας, τον αρχιεπίσκοπό μας βεβαίως. Και το έργο και τη δουλειά και τον ιδρώτα που έχει ρίξει ο αρχιεπίσκοπος πρώην Κρήτης. Ο κύριος Ειρηναίος και γενικώς όμως είναι μεγάλη ευλογία. Εγώ θα έλεγα κανένα παιδί που θέλει να πάει να μην του στερηθεί. Ναι. Ακόμα και αν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, να τηλεφωνήσουν, να σε επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούμε να βρούμε λύσεις. Κανένα παιδί να μην του στερηθεί αυτό. Δηλαδή είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε ό,τι δυσκολία υπάρχει να το λύσουμε. Ναι, να μην κοιτάξει το οικονομικό, να έρθει το παιδί, να μπορέσει να λυθεί. Κανένα παιδί θα βρεθεί μια λύση. Ναι. Είναι κρίμα. Ναι, είναι κρίμα όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και όλα όσα μας είπατε. Κυρίες και κύριοι, συζητήσαμε για την κατασκήνωση φέτος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, στην Crete TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.